Καλή σεζόν να έχουμε. Δεύτερη εκπομπή σήμερα, Α89, πρόσωπα Σαββατοκύριακο, Μαρία Νικόλουσο στα μικρόφωνα. Και ποδαρικό μας κάνουν φίλοι αγαπημένοι. Έχουμε πει ότι αυτά τα Σαββατοκύριακα θα προσπαθήσουμε οι εκπομπές να είναι πιο πολύ μαθήματα, έτσι, ιστορίας, γεωπολιτικής, διεθνολογίας, θέματα που τρέχουν στην επικαιρότητα, και τα Σαββατοκύριακα θα προσπαθούμε να τα αναλύουμε λίγο καλύτερα. Θα έχουμε πάντα τους ειδικούς μας και ο κύριος Κερίδης, ο γνωστός καθηγητής βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και αγαπημένος φίλος, είναι κοντά μας. Και τον ευχαριστώ πολύ. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλά, καλά. Εγώ σας ευχαριστώ και καλό μεσημέρι. Και καλή σεζόν να έχουμε, ενώ για τη χώρα συνολικά, δεν εννοώ μόνο στη δουλειά μας. Λοιπόν, κύριε Κερίδη, χτες ξεκινήσαμε έναν φάκελο, το φάκελο Αφγανιστάν, με τη βοήθεια και του κυρίου Μουσούρη, του πρώην αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, του μόνο ίσως Έλληνα που έχει φτάσει σε τόσο υψηλή θέση στον ΟΗΕ. Του πολύ έμπειρο. Ακριβώς, ήταν και ειδικός απεσταλμένος και στο Αφγανιστάν και στο Πακιστάν. Οπότε έτσι ξεκινήσαμε μια κουβέντα για να καταλάβουμε και ιστορικά τι ακριβώς έχει συμβεί στο Αφγανιστάν, γιατί φτάσαμε εδώ που φτάσαμε, και θα θέλουμε να το ανοίξουμε λίγο περισσότερο για να καταλάβουμε τελικά. Είχαμε και πολλά τηλεφωνήματα, έτσι, που μας ζητούν λίγο περισσότερο κουβέντα γύρω από αυτό. Ξέρω, το κόσμο θέλει να μάθει, θέλει να τα μαθαίνει, δεν θέλει να τα ακούει μόνο στις ειδήσεις σε τίτλους, αλλά να καταλαβαίνει και την ιστορία πίσω από το τι συμβαίνει. Λοιπόν, πώς γεννήθηκαν οι Ταλιμπάν, γιατί οι Ταλιμπάν ανδρώθηκαν στο Αφγανιστάν? Πολύ ωραία. Λοιπόν, πολύ επιγραμματικά να πούμε ότι αυτή η χώρα της Νότιας Ασίας είναι μια πολύ βασανισμένη χώρα, η οποία βρίσκεται σε πόλεμο με τον εαυτό της εδώ και πολλές δεκαετίες, σίγουρα από τη δεκαετία του 70, με επεμβάσεις ξένες όμορων ή όχι χωρών, κατ' εξοχήν της Σοβιετικής Ένωσης. Τότε, στη δεκαετία του 80, μετά την επέμβαση της Σοβιετικής Ένωσης υπέρ του τότε κομμουνιστικού καθεστώτος της Καμπούλ, δημιουργήθηκε, γεννήθηκε ένα κίνημα μουτζαχεντίν, ισλαμιστών Αφγανών αγωνιστών, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από τους δυτικούς, κυρίως τους Αμερικανούς, βεβαίως τους Σαουδάραβες, προκειμένου να τρωθεί ο κομμουνισμός, ο παγκόσμιος κομμουνισμός που εκπροσωπούσε τότε η Σοβιετική Ένωση. Έτσι οι Μουτζαχεντίν έγιναν οι αγαπημένοι της Ουάσιγκτον. Ήταν η εποχή, είναι δύσκολο τώρα να το φανταστούμε, που το πολιτικό Ισλάμ ήταν το ριζοσπαστικοποιημένο, όλο ένα και πιο ριζοσπαστικοποιημένο πολιτικό Ισλάμ, ήταν σύμμαχος της Δύσης στον αγώνα ενάντια στον υπαρκτό κομμουνισμό. Εν τέλει οι Σοβιετικοί αποχώρησαν επί Κορβατσόφ, ίσως θα θυμούνται κάποιοι το 89, και μέσα από πολλές διαδικασίες γεννήθηκε ένα κίνημα φοιτητών. Ταλιμπάν σημαίνει φοιτητής σε ιερατική σχολή, δηλαδή για να γίνεις ημάμ, δάσκαλος στο Ισλάμ, φανατικών σε αυτή την πολύ φτωχή και βασανισμένη χώρα, οι οποίοι κατάφεραν απέναντι στους φιλάρχους, πολέμαρχους που εκπροσωπούν τις διαφορετικές φύλες σε μια πολύ διασπασμένη η κοινωνία που είναι αυτή του Αφγανιστάν, να κυριαρχήσουν το 1996 και να επιβάλλουν έναν ακραίο ισλαμικό νόμο σε βάρος όλων και κυρίως των γυναικών, μέχρι το 2001, όταν επενέβησαν οι Αμερικανοί για να χτυπήσουν τον Οσάμα Μπιν Λάντεν και την Αλ-Κάιντα που είχαν καταφύγει το Αφγανιστάν, και αντί να περιοριστούν σε αυτά, σε αυτήν την επιχείρηση, προχώρησαν στη συνέχεια επί Μπους, και αυτή είναι η μεγάλη κριτική που ασκείται. Μόνο μην μετακινήσετε, γιατί ακούγεται θόρυβος και δεν ακούμε τόσο καθαρά όλα αυτά τα που μας λέτε. Εκεί πιο σταθερά, ναι. Έλεγα λοιπόν ότι μετά το 2002-2003 και την πρώτη επέμβαση επεκτάθηκε η επιχείρηση των Αμερικανών επί Μπους, και αυτή είναι η βασική κριτική που του ασκείται, σε μια διαδικασία εθνοδόμησης και μεταμόρφωσης του Αφγανιστάν σε, μέσα σε πάρα πολλά εισαγωγικά, φιλελεύθερη δημοκρατία. Αυτό το εγχείρημα προφανώς ήταν πάρα πολύ δύσκολο, απέτυχε στην πορεία όπως προβλέπονταν από τότε,
Και οδηγηθήκαμε τώρα, 20 χρόνια μετά, στον Biden να δίνει τέλος σε μια έτσι και αλλιώς αποτυχία που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό λέει ο ίδιος προκειμένου να δικαιολογήσει την πολιτική επιλογή. Ερώτηση. Αυτό που προσπάθησαν να στήσουν οι Αμερικάνοι όλα αυτά τα χρόνια στο Αφγανιστάν, όσο μπορούμε να το καταλάβουμε, επί της ουσίας τι ήταν? Ήταν δηλαδή δυτικό στροφή, έτσι, μια δυτικό στροφή δημοκρατία. Δηλαδή, τι ήταν αυτό που προσπάθησαν να εγκαθιδρύσουν, πόσο βιώσιμο ήταν, πόσο, αν θέλετε, καθαρό ήταν, και δεν άντεξε και επέστρεψαν οι Ταλιμπάν. Και γιατί οι Ταλιμπάν επιβίωσαν τόσο καιρό? Ναι, πρώτον αποδείχθηκε πάρα πολύ εύθραστο και εκ του αποτελέσματος μέσα σε λίγες μέρες κατέρευσε ως χάρτινος πύργος από τη στιγμή που αποχώρησαν οι Αμερικάνοι και τράβηξαν την πρίζα. Mm-hmm. Έτσι δεν είναι? Προσπάθησαν βέβαια με πάρα πολλούς συμβιβασμούς στην πορεία, διότι το καθεστώς διεφθαρμένο, η πολιτική εξουσία όχι και τόσο δημοκρατική, οι δολοφονίες και η βία δεδομένη, αλλά βεβαίως υπήρξε οικονομική ανάπτυξη αυτά τα 20 χρόνια. Έφαγε ψωμί ο κόσμος του Αφγανιστάν όπως δεν το είχε φάει τις προηγούμενες δεκαετίες, και βεβαίως οι γυναίκες είδαν πρωτόγνωρα δικαιώματα και μια χειραφέτηση να πηγαίνουν στα σχολεία, να έχουν καριέρα. Μη μου μετακινήστε, σας χάνει ο ήχος. Να έχουν καριέρα που δεν τα είχαν στο παρελθόν. Αυτά ήταν τα θετικά της αμερικανικής επέμβασης, τα οποία βεβαίως τώρα βρίσκονται υπό μεγάλη αμφισβήτηση. Οι Ταλιμπάν συνέχισαν μετά το πρώτο ισχυρό πλήγμα που δέχθηκαν στις αρχές του 2000 με καταφύγιο το Πακιστάν, το όμορο Πακιστάν, το ισχυρό σε σχέση με αυτούς Πακιστάν, το οποίο για τους δικούς του λόγους τους υποστήριξε, τους προστάτευσε, όχι επισήμως απαραίτητα, διότι παρέμενε σε μια συνομιλία με τους Αμερικανούς, αλλά ανεπισήμως οι μυστικές υπηρεσίες στο βαθύ κράτος του Πακιστάν, στο πλαίσιο της υποστήριξης στον Ισλαμισμό και του ανταγωνισμού που έχει με την Ινδία δίπλα, και τελικά κατάφεραν σιγά σιγά να αναδιοργανωθούν, να εξυγχρονιστούν και να χρησιμοποιήσουν τον αφγανικό εθνικισμό απέναντι στους ξένους και απέναντι στους δούλους των ξένων και απέναντι στους διαφθαρμένους, έτσι δεν είναι, αυτή είναι η ρητορική, στους διαφθαρμένους της Καμπούλ, να αποκτήσουν οπαδούς, να αποκτήσουν δημοτικότητα, να χρησιμοποιήσουν ξανά το Ισλάμ ως στιγμικό. Ο μέσος Αφγανός δηλαδή, όχι ως σπουδαγμα, μάλλον ας κάνουμε μία μικρή διακοπή, μία μικρή ανατελεία, να μετακινηθείτε και εσείς λίγο με το γεννητό για να ολοκληρώσουμε τις σκέψεις, και μετά θέλω να σας ρωτήσω και για την εβδομάδα που πέρασε, τι έγινε με τον ανασχηματισμό, το δικό σας σχόλιο. Επιστρέφουμε μετά από ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Ωραία. Επιστρέφουμε. Πρόσωπα Σαββατοκύριακο, ωραία μαθήματα γεωστρατηγικής, διεθνών σχέσεων και γεωπολιτικής κάνουμε αυτά τα Σαββατοκύριακα με τον κύριο Κερίδη, τον γνωστό διεθνολόγο αλλά και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και καλό φίλο της εκπομπής. Κάνουμε μια ιστορική αναδρομή στο Αφγανιστάν, τι έγινε, πώς ανδρώθηκαν οι Ταλιμπάν, γιατί έφυγαν οι Αμερικάνοι. Προσπαθούμε να το καταλάβουμε όσο πιο απλά γίνεται. Μας τα εξηγούσατε πριν το διάλειμμα, κύριε καθηγητά, και αυτό που θέλουμε να καταλάβουμε είναι, πέρα από αυτά που βλέπουμε στις τηλεοράσεις τώρα, πέρα από αυτές τις εικόνες βιαιότητας, πέρα από, αν θέλετε, την προπαγάνδα ή μη Ταλιμπάν δυτικών Αμερικάνων όλων, ο μέσος Αφγανός πολίτης αυτή τη στιγμή πώς βλέπει τους Ταλιμπάν? Τους βλέπει ως καταστροφείς που θα έρθουν και θα επιβάλλουν τη σαρία και οι γυναίκες θα βασανίζονται, ή θεωρούν κάποιοι ότι στην τελική καλύτερα από το να έχουμε τους ξένους που μας πίνουν το αίμα, ίσως οι Ταλιμπάν να είναι καλύτεροι, ή και οι Ταλιμπάν τελικά είναι υπογείως, να το πούμε έτσι, πουλημένους Αμερικάνους? Δηλαδή, τι από όλα ισχύει? Κοιτάξτε, δεν μπορούμε να τα ξέρουμε απολύτως, διότι δεν έχουμε έρευνες κοινής γνώμης με τον τρόπο που το έχουμε στην Ευρώπη και στην Αμερική. Αλλά νομίζω ότι πιο πολύ συμβαίνει να πει κανείς ότι η κοινωνία είναι διαιρεμένη, ότι οι Ταλιμπάν είναι μειοψηφία, δεν είναι πλειοψηφία, ότι υπάρχουν πάρα πολλοί Αφγανοί που το βλέπουν αυτό ως μια μεγάλη αποτυχία και ένα μεγάλο πισωγύρισμα για την κοινωνία τους μετά τις προσδοκίες που είχαν δημιουργηθεί τα τελευταία 20 χρόνια
για κάτι καλύτερο. Υπάρχουν αυτοί που τους ανέχονται, τους Ταλιμπάν, ελπίζουν ότι έχουν αλλάξει, ότι δεν είναι εκείνοι οι ακραίοι του 96-2001. Σήμερα ο μέσος Αφγανός έχει κινητό τηλέφωνο, έχει πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μαθαίνει τα νέα με έναν τρόπο και έχει χειραφετηθεί που ήταν αδιανόητος πριν από 20 χρόνια. Και ότι, εν πάση περιπτώσει, ενδεχομένως, αυτή είναι η προσδοκία, φέρουν μία σταθερότητα. Αυτό θα φανεί από τη διακυβέρνηση. Εγώ δεν είμαι καθόλου αισιόδοξος προσωπικά. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, μία σταθερότητα και μία εξυγίανση. Η διαφθορά και ότι εμείς είμαστε καθηγοί. Το λύνει πάρα πολύ αυτό αυταρχική, έτσι δεν είναι, και από τους ακροδεξιούς στην Ευρώπη. Σωστά. Στο όνομα της καθαρότητας. Της καθαρότητας. Έχουμε καθαρά χέρια. Θα θυμάστε αυτά εδώ και σε εμάς. Κάποιοι τα λέγανε, τώρα είναι στη φυλακή. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι ένα σύστημα το οποίο πουλάει σε κατημαγμένες κοινωνίες που αντιμετωπίζουν έτσι τεράστια ζητήματα διαφθοράς και ανισότητας. Μάλιστα. Biden, τελευταίο σχόλιο. Τελικά έκανε καλά για τη χώρα του, έκανε καλά για την πολιτική του σταδιοδρομία, θα του στοιχήσει, θα το πιστωθεί, θα το χρεωθεί. Μακροπρόθεσμα τι? Και το σχόλιο ότι δεν μπορούσαμε να μείνουμε σε έναν πόλεμο που ήδη οι Αφγανοί δεν θέλουν να πολεμήσουν, παρόλα αυτά εμείς ως τρομοκράτες θα τους ακίσουμε. Ποιο είναι από όλα έτσι το στίγμα αυτή τη στιγμή για τον Biden? Εγώ θέλω να εξαντλήσω όλη την κατανόηση προς τον Biden, ο οποίος ανέκαθεν ήταν ενάντια στην παρουσία των Αμερικανών στο Αφγανιστάν. Το είχε πει και προεκλογικά ως εξαγγελία, το είχε δώσει την υπόσχεση, είχε δεσμευτεί και, εν πάση περιπτώσει, ήταν μια διαδικασία που είχε δρομολογηθεί από τον προκάτοχό του και ήταν και μια αδιέξοδη η παρουσία των Αμερικανών. Όλα αυτά έχει τα χίλια δίκαια με το μέρος του. Ωστόσο, ο τρόπος με τον οποίο έγινε ελέγχεται, γι' αυτό και έχει υποστεί δημήτρα δικτυρική και στο εσωτερικό από τους ίδιους τους δικούς του. Τον δικό μας εδώ επισκέπτη πρόσφατο Μενέντες, για παράδειγμα, ο οποίος θα ξεκινήσει ανακρίσεις στην αρμόδια επιτροπή της Γερουσίας για το τι πήγε λάθος και γιατί υπήρξαν αυτές οι εξευτελιστικές εικόνες, τις οποίες ο ίδιος είχε πει ότι δεν θα υπάρξουν, ότι δεν θα υπάρξει εκένωση τύπου Σαϊγκόν με ελικόπτερα και αυτό το χάος που είδαμε τον τελευταίο μήνα, τον Αύγουστο, έτσι δεν είναι? Άρα έχει υποστεί ήδη μια μεγάλη πολιτική ήττα, η οποία είναι ένα βαθμό που συνεχίζει. Σας χάνω πιο κοντά στο μικρόφωνο. Τα πάντα, λέω, θα εξαρτηθούν από το τι θα γίνει στο εσωτερικό, αν θα καταφέρει να περάσει την εσωτερική του ατζέντα. Εκεί κρίνονται οι προεδρίες. Λίγο νοιάζει μέσω μακροπρόθεσμα τον μέσο Αμερικάνο τι γίνεται στην Κανταχάρ ή στην Καμπούλ. Και άρα από το οικονομικό και το εσωτερικό μέτωπο θα κρυφτεί ο Biden, ο οποίος πάντως δεν είναι στα καλά του, στα καλύτερά του σε την περίοδο. Άλλωστε γι' αυτό δίνει διαρκούς συνεντεύξεις και προχωρεί σε συνεχή εξαγγέλματα προς τον Διαγγέλματα, σωστά. Να το πούμε σωστά, διαγγέλματα προς τον Αμερικανικό λαό, προκειμένου να εξηγήσει, αν χρειάζεσαι 5 φορές να μιλήσει στο έθνος μέσα σε 2 εβδομάδες, σίγουρα κάτι δεν πάει καλά. Σωστό. Λοιπόν, οφείλω να ομολογήσω, κύριε Κερίδη, ότι είναι καλά που είστε καθηγητής, γιατί έχετε έναν εξαιρετικό τρόπο. Για τον πολιτικό δεν θα πάρω εγώ θέση, κάποιος μπορεί να συμφωνεί. Ψηφοφόροι. Ναι, αυτό είναι θέμα ψηφοφόρων. Εμένα μου περισσεύει αυτό. Κάποιος μπορεί να συμφωνεί, κάποιος διαφωνεί. Αλλά σαν καθηγητής είστε καταπληκτικός, γιατί μέσα σε πολύ λίγα λεπτά, ειλικρινά το λέω, μια δύσκολη, έτσι εξίσως, είναι μια δύσκολη χώρα, μας δώσατε ένα στίγμα να καταλάβουμε έτσι μέσα σε άγγλια, για να μπορούμε να διαβάζουμε, όχι τίποτα άλλο, να παρακολουθούμε τι ακριβώς έχει γίνει. Δηλαδή, ξέρετε, είναι το πολύ απλό. Ποιοι είναι καλοί, ποιοι είναι κακοί, ποιοι είναι ουδέτεροι, ποιοι είναι γκροί. Εμείς με ποιους είμαστε, εμείς με ποιους δεν είμαστε, και κάπου ο κόσμος σας βγάλει και τα συμπεράσματά του. Αλλά να μπορούμε να διαβάζουμε τι είναι πίσω από τις λέξεις. Λοιπόν, νομίζω ότι αυτή τη σεζόν, κύριε καθηγητά, θα σας ενοχλήσουμε αρκετές φορές. Δεν σας ρώτησα πολιτικά, θα τα πούμε άλλη φορά τα πολιτικά. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Κερίδη, να είστε καλά. Γεια σας. Και εσείς, εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας. Yeah. Γεια.